Αρνήθηκε η πλειοψηφούσα παράταξη του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίτ να συστηθεί στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο το καυτό θέμα των εξελίξεων στον χώρο της ΔΕΗ, παρά την πρόταση τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου, Χαστά και Πράσου ζήτησαν να πει το θέμα για συζήτηση με αφορμή τη δηλώση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο ανακοίνωσε πω το 2028 θα κλείσουν ελληνικέ μονάδε. Από εμά, να ξέρετε ότι εδώ θα κατατεθείτε η αλήθεια, θα επιρρεπηθεί η αλήθεια για να μπορέσουμε να φέρουμε δίκαιο αποτέλεσμα. Στο αίτημα που μπαίνει από πλευρά των συναδέλφων τη αντιπολίτευση, να συζητηθεί πρώην ηρεσία διατάξεω στα θέματα τα ενεργειακά και ιδιαίτερα τη ΔΕΗ. Νομίζω ότι θα είναι προς όφελος της Περιφερειακής Αρχής και σε εσάς προσωπικά, μέσα από αυτή τη συνεδρίαση, να βγείτε με μια ενισχυμένη άποψη όλα, για να μπορέσετε να επιτελέσετε ένα δύσκολο έργο, το έχω ζήσει 5 χρόνια, όπου η επιχείρηση ήταν στο στόχαστρο, τα ενεργειακά ζητήματα και βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών ήταν σε δύσκολη πορεία, μετά το 2016 με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει μια ομιλία ιστορική μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δέχτηκα σκληρή κριτική, πολλές φορές άδικη κριτική. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε την κριτική την έβλεπα θετικά και δημιουργικά και αξιοποιούσα ό,τι θετικό υπήρχε από αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα το συζητήσουμε. Διότι δυστυχώς υπάρχει μια ανακολουθία από το πολιτικό προσωπικό και ιδιαίτερα από τον σημερινό πρωθυπουργό, με λίγο το λέω, όπου το Μάιο μόλις έλεγε στη Φλόρινα θα στηρίξουμε το Λιγνίτη. Ήσασταν παρόν νομίζω πολύ. Από εσάς και πολύ περισσότερο παρόντες οι πολίτες της Φλόρινας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Στον τότε αρχηγό της Εξωματικής και της Πολιτεύσης και σήμερα τον Υπουργό, και μέσα σε 2 μήνες, στον πυρήνα των εξελίξεων που είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που έχει να κάνει με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα ότι μέχρι το 28 θα κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες. Η δήλωσή του δεν είναι εκ του προχείου. Εντάξει, συμφωνούμε να γίνει πιο εκτεταμένη και διεξοδική συζήτηση την άλλη εβδομάδα, αλλά ωστόσο και σήμερα ενδεχομένως ορισμένα ζητήματα, γιατί δρομολογούνται, τρέχουν μια σειρά εξελίξεις και καλό είναι και σε 2 συζητήσεις και σε 2, όπως να το πω έτσι, συνεδριάσεις να αναλυθεί όσο γίνεται το θέμα, να τοποθετηθεί κάθε παράταξη με βάση της. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και ήδη είμαστε στο πλευρό μιας σειράς αγωνιστικών κινητοποιήσεων που διεξάγονται αυτό το διάστημα. Το λέω για να ξέρει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν κινητοποιήσεις από σωματεία, φορείς. Συμφωνώ με τον Περιφερειάρχη να γίνει διεξοδικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά μια πρώτη συζήτηση με το τι γνωρίζει ο Περιφερειάρχης και τις θέσεις των παρατάξεων θα μπορούσαμε να την κάνουμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα να έρθει και ένας καλύτερος προγραμματισμός και από την περιφέρεια για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε ως αντιδράσεις σε αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα, η Γεωργία Ζεμπιλιάδου αποκάλυψε πως από τις 17 Σεπτεμβρίου κατέθεσε σχετικό αίτημα, έχοντας πάρει την προφορική δέσμευση από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου πως θα συζητηθεί το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρία του σώματος. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Αν ισχύει ο λόγος κάπου, πρέπει να ισχύει. Αλλιώς να ξέρουμε να κοιμόμαστε με μοναχιά. Ρώτησα λοιπόν να μαζέψουμε τώρα υπογραφές. Και εγώ είπα σας απαντάω ότι θα συζητηθεί πιο μπροστά. Γιατί προέκυψαν νέα δεδομένα και επειδή το διάστημα των 5 ημερών δεν είναι υπερβολικό, θεωρώ ότι να συνεχίσουμε με ψυχομπορία. Ας αποφασίσει το σώμα. Μα αυτά τα νέα, ακριβώς αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν το θέμα ακόμη πιο επίγοντο. Και απορώ γιατί δεν θέλουμε να το συζητήσουμε τώρα, για να βάλουμε ένα πλαίσιο θέσεων. Η αιτιολόγηση να είμαστε τύψε μια εβδομάδα, να γίνει ακόμη χειρότερο. Από την παράταξη Κασαπίδη έγινε η εισήγηση το θέμα να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τελικά αυτή η πρόταση έγινε εκτή από την πλειοψηφία. Προτείνω να ανακοινώσουμε τις συνεδριάσεις στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, γιατί μία συνεδρίαση κάθε μήνα, όπως ορίζεται το ελάχιστο, τουλάχιστον να κάνουμε 2 μέχρι και τους επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας ως περιφέρεια προς όλα τα όργανα που μπορούμε να τις απευθύνουμε και στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να είμαστε γρήγορα και κοντά στις εξελίξεις. Δεν είναι επομένως κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε μας πιέζει κάτι πολύ χρονικά. Επομένως, το ερώτημα να συζητηθεί σήμερα.
σήμερα το υποβαθμίζουμε με άλλα 25 θέματα τα οποία δεν είναι της ίδιας σημασίας. Το να κάνουμε ένα περιφερειακό συμβούλιο καθαρά με το συγκεκριμένο θέμα, έχοντας εκπροσώπους από όλους τους τομείς που μπορούν να συνεισφέρουμε, δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Μπορούμε καθένας να καταθέσει τις απόψεις του σε εισηγήσεις, ήδη ετοιμάζουμε εισηγήσεις, ήδη τα θέματα τρέχουν. Όπως κατέθεσε και ο κύριος Φράσος με την επιστολή του. Μπορούμε λοιπόν να ετοιμαστούμε όλοι και να έχουμε όλη μια εικόνα, δηλαδή είτε κατατεθούν εδώ είτε όχι, θεωρώ ότι και στο επόμενο συμβούλιο θα έχουμε καθαρή εικόνα και θα δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Σε μία εβδομάδα θα συζητήσουμε με την άνεσή μας και θα έχουμε όλο το χρόνο για όλα αυτά τα ζητήματα της ενέργειας και της ΔΕΗ. Κανένας δεν πάει να αποφύγει αυτή τη συζήτηση. Όλοι και εμείς μάλιστα το ζητήσαμε και στον κύριο Κασαπίδη να μας δώσει αυτή την ευκαιρία να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μας πείτε τώρα τι θέλουμε και να αποφύγουμε αυτή τη συζήτηση προς Θεού. Από τη στιγμή που έχουμε συγκεντρωθεί πολλές, είναι υποχρεωμένο το Προεδρείο να προσυζητήσει το θέμα. Αλλά η συζήτηση δεν είναι για να γίνει συζήτηση. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε εμείς ως παράταξη και γι' αυτό υπογράψαμε. Γίνεται για να δυναμωθεί η άποψη όλων μας, κύριε Περιφερειάρχα, και τις ανησυχίες που έχουμε και στους ενεργειακούς δήμους, για να έχετε περισσότερη, όχι διαπραγματευτική δύναμη και ικανότητα, αλλά να έχουμε μία ομόνοια να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα. Πώς θα τα διαχειριστούμε και πώς θα απαντήσουμε και για την επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να εκπέμψουμε από τη Δυτική Μακεδονία ένα μήνυμα. Όταν είχε συζητήσει χθες ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορδέας. Το συζήτησα για 5 λεπτά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, το κορυφαίο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού όλων και του στρατηγικού σχεδιασμού, να αποφεύγει να συζητήσει κάτι. Θετικά λέμε ναι να το συζητήσουμε όμως. Για να ενδυναμώσουμε την άποψη και τη διαχείριση τη δικιά σας, αλλά και όλων. Η περιοχή έχει ανάγκη να κουμπίσει κάτω. Θα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και βέβαια, εμείς στην τοποθέτησή μας θα το δείτε, θα ζητήσουμε όπως εύκολα το περιγράψατε. Το συζήτησα και με την κυρία Ζιβιλιάδου να υπάρχει μία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έκτακτη, θα την καθορίσουμε. Το μοναδικό θέμα αυτό. Και να κληθεί εδώ κάτι το οποίο εμείς το πράξαμε όταν είμαστε στα Περιφερειακή Αρχή. Είμαι σε μία αναζήτηση των οριστικών θέσεων επί χάρτου και όχι δηλώσεων τόσο του Πρωθυπουργού, τόσο της κυβέρνησης, τόσο των Υπουργείων, τόσο της ΔΕΗ, τόσο της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Θα δικήσουμε τη συζήτηση, αν ξεκινήσουμε τώρα, επί δηλώσεων και θεωρήσεων, που είναι σημαντικές, αλλά να έχουμε χαρτιά στα χέρια μας. 5 μέρες την επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ο κύριος Θωμάς, θα είναι 2 μέρες το λιγότερο εδώ, Σάββατο, Κυριακή, θα συζητήσει με όλους τους φορείς, θα δώσει παρουσία, εκτιμώ, το πρόγραμμα το ακόμα δεν μας το έχουν κοινοποιήσει.